Υπήρξε ένα από τα ωραιότερα ζευγάρια του ελληνικού θεάτρου. Ξένια Καλογεροπούλου, Γιάννης Φέρτης. Ένας παράφορος έρωτας, ένας γάμος και ένας χωρισμός είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ζευγαριού που έμεινε στην ιστορία. Το 1959, ο νεαρός τότε ηθοποιός Γιάννης Φέρτης βρέθηκε στα γυρίσματα της ταινίας που πρωταγωνιστούσε η Ξένια Καλογεροπούλου και η αρχική του γνωριμία εξελίχθηκε σε συνεργασία την επόμενη χρονιά στη ταινία «Αγάπη και θύελλα». Η συνεργασία αυτή έμελε να εξελιχθεί σε μεγάλο έρωτα, αφού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και οι δύο ηθοποιοί έγιναν ζευγάρι και 4 χρόνια μετά παντρεύτηκαν. Ο γάμος τους έγινε στο μοναστήρι της Κεσαριανής και παρόλο που οι δύο νεαροί τότε ηθοποιοί προσπάθησαν να το κρατήσουν μυστικό, δεν τα κατάφεραν. Το νέο μαθεύτηκε και στη Μονή συγκεντρώθηκε κόσμος, αλλά και εκπρόσωποι του τύπου της εποχής που όμως κράτησαν διακριτική στάση. Οι συνεργασίες του ζευγαριού συνεχίστηκαν για αρκετό διάστημα, όπως και ο γάμος τους, ωστόσο το ζευγάρι δεν κατάφερε να αποκτήσει παιδιά που τόσο πολύ επιθυμούσαν. Όπως έχει αποκαλύψει μάλιστα η ίδια η Ξένια Καλογεροπούλου, έμεινε έγκυος κάποιες φορές χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την εγκυμοσύνη. Η Ξένια Καλογεροπούλου και ο Γιάννης Πέρτης δημιούργησαν μαζί ένα πολύ πετυχημένο θείασο και δούλεψαν στο θέατρο από το 1965 έως το 1975. Ανέβασαν αξιόλογες παραστάσεις και μοιράστηκαν τα οικονομικά άγχη του θεατρικού παραγωγού. Όταν αποφάσισαν να χωρίσουν, παρόλο που είχαν χρέη, ήρθαν σε συμφωνία και τα μοιράστηκαν χωρίς εντάσεις και διαφωνίες. Ο πατέρας της Καλογεροπούλου ήταν ιδιωτικός υπάλληλος, ενώ η μητέρα της, Ήρα Οικονομίδου, ήταν ζωγράφος και ζούσε στο ψυχικό. Σε ηλικία 12 ετών και μετά τον χωρισμό των γονιών της, μετακόμισε με τη μητέρα της στην Κυψέλη. Σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης στο Λονδίνο. Ανέβηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι στη Γαλλία το 1956, στο έργο «Γιατρός, το Ζόρι», ενώ 2 χρόνια αργότερα στην Αθήνα στο έργο «Έκτος Αμερικάνικος Στόλος». Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1958 στην ταινία «Η κυρά μας η μαμή». Το 1964 τιμήθηκε με το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία «Γάμος αλλά ελληνικά». Το 1984 έδειξε το θέατρο «Πόρτα». Ο Γιάννης Φέρτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 Απριλίου του 1938. Πρωταγωνιστής από τη δεκαετία του 60 έως και σήμερα σε κλασικά και σύγχρονα θεατρικά έργα στην πρόζα και στο αρχαίο δράμα. Κατάγεται από το ορεινό χωριό Δάφνη του Μουφιώτιδας. Αποφύτησε από τη σχολή θέατρου τέχνης Κάρολου Κουν το 1958.